Χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας καταγράφονται στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης και του επισητισμού. Στην καρδιά της τουριστικής σεζόν έχουν καλυφθεί θέσεις που ήταν κενές. Ούτε κατά διάνοια. Στο μέσον μιας τουριστικής σεζόν που φαίνεται πως θα σπάσει όλα τα ρεκόρ, οι επιχειρήσεις λειτουργούν με λιγότερους εργαζόμενους από όσους απαιτούνται. Αυτό το πρόβλημα το είχαμε εντοπίσει από το 2019, καθώς το 2019 18.000 κενές θέσεις εργασίας υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες καλυφθήκανε με εντατικοποίησης εργασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολλές κενές θέσεις εργασίας σε όλες τις ειδικότητες. Πλέον, με τα 2 χρόνια μικρής τουριστικής σεζόν, αλλά και τα καταστήματα να είναι κλειστά τα 12μηνης λειτουργίας, μεγάλο χρονικό διάστημα και με μέτρα, πάρα πολλοί εργαζόμενοι εγκατέλειψαν τον κλάδο. Η αβεβαιότητα της πανδημίας, η εργασιακή ανασφάλεια και κυρίως οι συνθήκες εργασίας έκαναν πολλούς να γυρίσουν την πλάτη στους συγκεκριμένους κλάδους. Πλέον το ποσό φτάνει στις 55.000, είναι αδύνατο να καλυφθεί και για να καλυφθεί θα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε συλλογική σύμβαση εργασίας που επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται. Υπάρχει εργοδοτική αυθαιρεσία από μεγάλη μερίδα εργοδοτών. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται και γίνονται συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Δεν πληρώνουν με τη σύμβαση. Οι εργαζόμενοι δυστυχώς δεν περνάνε τις καλύτερες τους μέρες. Έχουμε φτάσει σε σημείο να δουλεύουν 14 και 16 ώρες καθημερινώς. Στο μεταξύ, εντύπωση προκαλεί η αύξηση των ανήλικων εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή βάζουμε τους ανήλικους οι οποίοι έχουν υπερδιπλασιαστεί να δουλεύουν. Ναι, υπάρχει μια αύξηση των ανηλίκων με τη συνένεση του γονέα και με όλες τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο στις εργασίες στον επισητισμό και αυτό δείχνει την οικονομική δυσπραγία των οικογενειών, καθώς ανήλικοι έρχονται να στηρίξουν το οικογενειακό εισόδημα με εργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες καθημερινά στις υπηρεσίες, σπέβδουν εκατοντάδες πιτσιρίκια γεννημένα το 2005 και το 2006, 16χρονα δηλαδή και 17χρονα, προκειμένου να εκδώσουν βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου με τη σύμφωνη γνώμη και των γονέων τους. Επικεντρώνονται στον κλάδο του επισητισμού, διότι είναι ένας κλάδος ο οποίος ζητάει κόσμο το καλοκαίρι, οπότε βολεύει ενώ είναι κλειστά τα σχολεία όλοι αυτοί οι νεαροί και οι νεαρές να εργαστούν. Αλλά πρέπει να το πάρουμε και σαν καμπανάκι, σαν κοινωνία, οι οικογένειες να στηριχθούν, οι εργαζόμενοι γονείς να στηριχθούν, ώστε να μην αναγκάζονται οι νέοι στην καλύτερη τους ηλικία, στα χρόνια τα οποία πρέπει να σκύψουν πάνω στην εκπαίδευσή τους και στη μόρφωσή τους, να αναγκάζονται να δουλεύουν τα καλοκαίρια σε πιστικές επιχειρήσεις, η οποία η εργασία δεν είναι και τόσο εύκολη.